Δεύτερη υποδρομία έπαθλο πρωταθλήματος ιστορικών αυτοκινήτων 1200 μέτρα η απόσταση, δίδεται η εκκίνηση. Καλή θα λέγαμε για τους περισσότερους, λίγο διστακτικά το νούμερο 5 την Ελιάνα και γρήγορα στο κεφάλι το νούμερο 4 ο Γκάτσι Τσάμπιον. Νούμερο 4 Γκάτσι Τσάμπιον οδηγεί την υποδρομία. Από μέσα είναι το νούμερο 3 ο Σίλο, απ' έξω το νούμερο 1 ο Σπάρτακους και πιο έξω προσπαθεί να ανέβει το νούμερο 8 ο Κώσταν Απλός. Λίγο πιο πίσω μένει το νούμερο 6 ο Vertical Way και στην έκτη θέση ακολουθεί το νούμερο 2 ο Crusading μπροστά από το νούμερο 9 τον Kay Prath. Νούμερο 4 Gold Gatsi Champion οδηγεί την υποδρομία. Νούμερο 3 Silo είναι λίγο πίσω του. Νούμερο 1 Spartacus και εξωτερικά το νούμερο 8 Κώσταν Απλός. Προσπαθεί να βελτιωθεί το νούμερο 2 Crusading, έχει πλασαριστεί πλέον στην εσωτερική και είναι στην τρίτη θέση και μπαίνοντας στην ευθεία νούμερο 4 Gatsi Champion. Νούμερο 3 Silo έρχεται απ' έξω Spartacus και από μέσα το νούμερο 2 Crusading. Gatsi Champion κρατάει ένα βήμα, έρχεται απ' έξω Spartacus και από μέσα Crusading. Gatsi Champion και Crusading με τον Spartacus να είναι στην τρίτη θέση. Gatsi Champion προσπαθεί να κρατηθεί. Και θα κρατηθεί και θα πάρει την νίκη. Νούμερο 4, Gatsi Champion θα πάρει την νίκη. Νούμερο 2, Crusading. Με finish το νούμερο 9, ο Kay Prath μπροστά από το νούμερο 1, τον Spartacus. Gatsi Champion λοιπόν επανέρχεται με νίκη μετά από πολύμηνη αποχή. Νούμερο 4 πήρε το κεφάλι, το κράτησε μέχρι τέλους. Νούμερο 2, Crusading και με finish το νούμερο 9, ο Kay Prath. Δείτε, από μέσα ο Ψαρής με την Εύα Καμούτσι θα καλύψει αρκετό διάστημα που τη χωρίζει από τον Σπάρτακους και θα τον αφήσει τέταρτο. 4-2, 9 και 1. 4-2, 9-1 και μετά το νούμερο 3, ο Σίλο. Ο κύριος Καραλάμπους είναι μαζί μας. Λοιπόν, ο Gatsi Champion μετά από 8 μήνες αποχή, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε πανέτοιμος. Κεφάλι και τέρμα ουσιαστικά και νομίζω ότι και στο παρελθόν, ειδικά σε τέτοιες κούρσες, σε τέτοιους ομίλους, έχει δείξει την υπεροχή του, την ποιότητά του. Ναι, μας είχε στεναχωρήσει αρκετά γιατί είχε κάποια πολλά προβλήματα, πιο πολύ μπορώ να το πω ψυχολογικά. Είχε χτυπήσει κάποια στιγμή κατεβαίνοντας την κατηφόρα μεταξύ 600 και 400, περίπου 4 συμμετοχές πριν. Και αυτό του είχε δημιουργήσει μια φοβία η οποία μπαίνοντας μέσα στην ευθεία έβαζε τα αυτιά του πίσω και δεν ήθελε να πάει καθόλου. Του δώσαμε όλο το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι βρήκε μια κούρσα πολύ ευνοϊκή, πήγε πολύ εύκολα στο κεφάλι, έχει τρέξει με πολύ πιο δυνατά άλογα. Κέρδισε, εγώ ακόμα δεν είμαι 100% ευχαριστημένος μαζί του, περιμένω πολύ περισσότερα αν ξεπεράσει τα όποια προβλήματα έχει, το έχει αποδείξει στο παρελθόν, αλλά κάναμε ένα καλό ξεκίνημα σήμερα, ένα καλό ξεκίνημα για το μήνα, καλό μήνα σε όλους. Παρακάτω, τι βλέπετε? Έχω δύο φοράδες στον Gem Stables. Τώρα είναι η πρώτη είναι η Milo's Lass, η οποία είναι μια αξιόλογη φοράδα σταθερή. Μας έχει απογοητεύσει και αυτή πολύ στα δύο πρώτα start. Έδειξε τελικά αυτό που, για αυτό το λόγο για τον οποίο την αγοράσαμε, που είχαμε δει. Είναι λίγο νευρική, αν πάνε όλα καλά και φύγει καλά από την εκκίνηση, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Η Gazing στην τρίτη υποδρομή είναι μια φοράδα η οποία θα προτιμούσε να είναι τουλάχιστον 1600 η απόσταση. Της έχουμε βάλει παροπίδες, έχει αλλάξει, έχει ξυπνήσει αρκετά, είναι μια στέγερ φοράδα. Νομίζω η δεύτερη συμμετοχή της θα είναι καλύτερη από την πρώτη σε μια πολύ δύσκολη κούρσα. Και εδώ είμαστε στις απονομές. Εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Μιχελακάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αυτοκινήτου Ελλάδος, που έδωσε το κύπελο εκεί στο μικρό, το Μιχάλη Χαραλάμπους και στην κυρία Πάολα Κωνσταντίνη. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΟΜΑΕ, κύριος Δημήτρης Μιχελακάκης. Ράλι Ακρόπολης, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με μαγικές διαδρομές. Γνωρίζει κανείς τόπους, σημεία. Όπως ένα από αυτά είναι και ο υπόδρομος σήμερα, που ήταν ο πρώτος σταθμός ουσιαστικά μετά την μεγάλη εκκίνηση από την Ακρόπολη. Ήταν μια ιδέα της Ομοσπονδίας μας, πράγματι των στελεχών, να κάνουμε την υπερηδική εδώ. Και νομίζω ότι ευόδωσε. Τα χαμόγελα ήταν αρκετά, οι γκρίνιες ελάχιστες, έως καθόλου. Νομίζω ότι κάναμε μια επιτυχία όλοι μαζί, όχι η Ομοσπονδία, και ο ΟΠΑΠ και ο υπόδρομος και τα στελέχη του, τα οποία θερμό ευχαριστώ, γιατί όλο αυτό που διήρκεσε 2 ώρες προετοιμάζεται 2 εβδομάδες. Η εντύπωση των συμμετεχόντων ποια ήταν, κύριε Μιχελακάκη? Η εντύπωση των συμμετεχόντων ήταν ότι καταρχήν ήταν αγώνας κανονικός. Δηλαδή μετρούσε
στο σύνολο της διοργάνωσης, κανονικά όπως οι άλλες ειδικές διαδρομές. Ήταν λίγο μικρή, ήταν ιδιαίτερα θεαματική. Από ό,τι με ενημέρωσαν, γιατί δεν είδα τους αγωνισμούς στη συνέχεια, ήταν και αυτοί πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ιδιαίτερα οι χορηγοί τους. Το είδαμε και εμείς, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό, είναι ένα υπερθέαμα. Το αυτοκίνητο ουσιαστικά δίνει χαρά, αδρεναλίνη, αλλά θέλει και προσοχή και είναι κάτι που το προσέχετε εσείς, η οδική ασφάλεια. Το μικρότερο, μακράν το μικρότερο δείκτη στα τροχαία ατυχήματα το έχουν οι οδηγοί αγώνων. Υποτίθεται και είναι έτσι, είναι χορτάτοι, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα στους δρόμους,